Ραδιά τη Αβίω Λίκ και η Απόψηνη, οι Πάρσιν Ζερμέν, Manchester City ρίχνονται στη μάχη του Park de Prenz για την πρώτη αναμέτρηση των ημιτελικών τη κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυνολογική Διοργάνωση μετά το χθεσινό τη Ρεάλ με την Chelsea που έληξε 1-1. Από τη μία, η Πάρσιν που σίγουρα έχει περάσει μέχρι στιγμή από τα δυσκολότερα μονοπάτια. Οι Παριζιάνοι κατάφεραν να φτάσουν στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στοχεύουν μόνο στην κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα του Μάουρισο Ποκετίνο έχει αφήσει εκτό την Παρσελώνα και την Μπάγκεν και πλέον βρίσκεται δύο αγώνε πριν από το μεγάλο τελικό τη Κωνσταντινούπολη. Για του Παριζιάνου, σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκονται Μπαπέ και Νέι Μάρ, ενώ στην αποστολή θα είναι και ο Μαρκίνιο, ο οποίο είναι αμφίβολο. Απ' την άλλη, Μάτσερ Σίτι του Γκουαρδιόλα προέρχονται από την κατάκτηση του Καραμπάο Καπ απέναντι στην Τότεναμ και θέλουν να συνεχίσουν το μέτρημα των τίτλων, έχοντα σχεδόν κλειδώσει και την Premier League. Ο Καταλανός τεχνικός φτάνει για πρώτη φορά στους τέσσερις του Champions League με την City και σίγουρα βλέπει μόνο την κούπα και οι δύο ομάδες ουσιαστικά είναι χωρίς απουσίες. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Πάρση Germain έχει 7 νίκε 8, ίσω 8 ήττε μακρικες ομάδε, είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός ημιτελικός για την Πάρη, ενώ έχει σκοράρει στα 34 από τα 35 πιο πρόσφατα παιχνίδια του Champions League. Από την άλλη, η ομάδα του Guardiola έχει δεχτεί ένα γκολ σε 5 μάτς εκτό φέτος του Champions League και πέτυχε 56 γκολ σε 23 μάτς του ιδίου θεσμού. Η Manchester City μετρά μία πρόκριση από Παρίσι παρεσυζερμένε στην προημητελική φάση τη σεζόν 15-16 με 2-2 εκτό και 1-0 εντό. Τη μοναδική φορά που συναντήθηκαν στο Champions League οι δύο ομάδε. Αναδείχθηκαν ισόπαλε 0-0. Στο Μάτσερ για το κύπελο UEFA την περίοδο 2008-2009. Τρίτη συμμετοχή τη Πάρη στα ημιτελικά τη διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό από τη Μίλαν τη σεζόν 94-95 και την περσινή πρόκριση τη Λιψία. Η Παρίσι έχει δεχτεί γκολ στα 9 από τα 10 φετινά μάτσε τη διοργάνωση. Να σημειώσουμε ότι οι πολίτες έχουν ε, 17 σερί εκτός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μαουρίσιο Ποκετίνο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μπεμ Γκουαρδιόλα. Τον θαυμάζω απεριόριστα. Για μένα αυτό είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο. Σε όλες τις ομάδες του έχει κάνει φανταστική δουλειά. Το μυαλό του δουλεύει ασταμάτητα την ώρα του αγώνα και αλλάζει διαρκώς στρατηγικές. Είναι φυής εργασιομανής. Και οι ομάδε του έχουν ξεκάθαρο πλάνο. Ξέρουν τι ζητούν και πώ το πάρουν σε κάθε αγώνα. Απ' την άλλη, ο Γκουαρδιόλα είπε. Ίσως να μην έχουμε ούτε έναν παίκτη που να είναι σε θέση να κερδίσει ένα παιχνίδι μόνος του, όπως ο Νεϊμάρ ο Κίλιαν Παμπέ, ο Λιονέλ Μέση ή ο Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά το μέσο επίπεδο των παικτών μου είναι τόσο υψηλό που καμία αλλαγή δεν ρίχνει την ισορροπία τη ομάδα. Όταν οι άνθρωποι με ζητούν να μιλήσω για παίκτε, για την ποιότητά του, απαντώ πάντα με το ίδιο πράγμα. Απλά πρέπει να παρακολουθήσετε. Ανοίξτε την τηλεόρασή σα και απολαύστε. Έτσι λοιπόν, στον αγωνιστικό χώρο του Park de Prince, ο Ποτσετίνο ετοιμάζεται να κατεβάσει Νάβα, Κιμπέμπε, Ντανίλο, Μπέικερ, Νταγκμπά, Βεράντι, Νέιμαρ, Ντράξλερ, Ντιμαρία και Μπαπέ, ενώ ο Γουαρδιόλα, τους Έντερσον, Ρουμπεντίας, Στόουν, Ζιτσέγκο, Οκερ, τον Κουντογκάν, τον Ρόντρι και τον Τεμπρίνε στη μεσαία γραμμή και μπροστά τους Φόντεν, Γκαμπριέλ Ζέσους και Μπέρνατος Σίλβα.